ιστορικό με καρδιολογικά προβλήματα που σε συνδυασμό με τη στρεσογόνα κατάσταση που βρέθηκε τον οδήγησαν στο θάνατο, διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροψία νεκροτομής της Οροτουάτιχου 20χρονου από την Αλβανία, ο οποίος κατέρευσε στην πλατεία των Καλυβών το απόγευμα της Τρίτης. Ό,τι λένε έπαθε ανακοπή. Πού είχε δεχτεί προηγουμένως επίθεση? Είχε δεχθεί επίθεση, τον είχαν δει. Τον είχαν δει από πολλά άτομα, από ό,τι άκουσα. Από ό,τι λένε, το χτυπήσανε πολύ και πέρασε εδώ από την πλατεία μπροστά και φώναζε, ήταν σε έξαψη, ξέρω εγώ. Ζητούσε βοήθεια? Όχι, απλώς έλεγε, ήμουνε μοναχός και ήταν πέντε και με δέρνανε. Υπενθυμίζεται πως το θύμα έσβησε μετά από άγριο καυγά με πέντε νεαρούς από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γεωργία και τη Βουλγαρία. Οι αλλοδαποί, ωστόσο, αν και προσήχθησαν στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στον ξυλοδέρμο. Τσακωθήκανε, έκαναν αυτά που κάμανε και βάρεσαν το παιδί. Και έπεσε το παιδί μόνο του. Αβοήθητο έπεσε στον δρόμο από τις μπουνιές, έτσι, αυτές που πάει. Αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο 24χρονοι που συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων για την επίθεση σε βάρος του νεαρού. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι, τους άσκησε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, με τους ίδιους να ισχυρίζονται πως το θύμα τους επιτέθηκε πρώτο. Εγώ δεν. Όταν ήρθα, είχε πέσει ήδη και τον είχαν σηκώσει δύο παιδιά. Γιατί δεν άκουσα. Αλλά από ό,τι άκουσα, είπαν ότι φώναζε κάτι καθώς έτρεχε. Ο 24χρονος από το Μεσολόγγι και ο συνομήλικός του από το Αγρίνιο συνελήφθησαν λίγες ώρες αφού ο 20χρονος ναυαγωσός της υπέκυψε. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε μικρό ποσότητα ναρκωτικών. Πηγές αναφέρουν πως ο άγριος καυγάς που προηγήθηκε της κατάρρευσης του Άτιχου Νέου από την Αλβανία έγινε με αφορμή δοσοληψίες που είχαν μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται η αφορμή.